πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα στον Δήμαρχο και στην Δημοτική Αρχή και στο όνομά σου, τον κύριο Τσάκο. Μετά θα πω ένα επίσης πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Αγοραστό. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, και δεν κάνω πολιτική, το λέω, τα λέω έξω από τα παιδιά, δεν θα ήμουν και εγώ τώρα εδώ. Για ποιο λόγο όμως? Γιατί φτιάξαν το γήπεδο. Γιατί μπήκανε μπροστά, όπως είπε πριν ο κύριος Αγοραστός, το γήπεδο ήταν σαν τσιμέντα μόνο, στο υπόγειο. Και αυτή ήταν η αφορμή για μένα, πέρα από ότι όλα αυτά τα χρόνια βοηθούσα στην ομάδα από απόσταση, αλλά χωρίς να έχω κάποιο άγχος και πάντα το έκανα με τη μεγάλη μου καρδιά λόγω καρδίτσας, όπως και κάποτε έχω ανακοινήσει το στάδιο, το αθλητικό πάρκο έξω, όπως γνωρίζουν πολλοί συμπολίτες μου. Το έκανα από τη δική μου καρδιά, γιατί εκεί μεγάλωσα και έπαιζα μπάσκετ. Αλλά πάντα κάνω κάτι για την πόλη μου, γιατί μου αρέσει. Γιατί εδώ μεγάλωσα, έφυγα σε μια μικρή ηλικία, στα 17 μου, για να πάω και εγώ να ζήσω ένα όνειρο και να κάνω αυτά τα πράγματα που έκανα στον αθλητισμό. Αλλά πάντα είχα στο μυαλό μου πίσω την πόλη μου, την Καρδίτσα, γιατί εδώ είναι οι γονείς μου και η οικογένειά μου. Από εκεί και πέρα, στη διάρκεια των ετών, τα τελευταία χρόνια και σίγουρα όπως ήταν η ομάδα και με το καινούριο γήπεδο, αποφάσισα να έρθω να παίξω πίσω, όπως γνωρίζετε όλοι. Εάν δεν υπήρχε το γήπεδο, το ξανατονίζω, δεν θα ήμουν εδώ. Θα ήμουν στην Αθήνα και στα παιδιά μου. Πέρυσι έκανα πολλές θυσίες για να πηγαίνω έρχομαι, γιατί έβαλα στόχο από τη μέρα που με τον κύριο Δελιγιάννη μίλησε και του είπα ότι θα έρθω να αγωνιστώ, αλλά η ομάδα σίγουρα θα πάει Α1, γιατί θα παίξω και δεν θέλω να μην είμαι τυπικός σε αυτό το στόχο και στίγμα που έβαλα εγώ για τον εαυτό μου και για την πόλη της Καρδίτσας. Γιατί ποτέ, το ξαναλέω, δεν είχε ομάδα στην Α κατηγορία σε κανένα άθλημα. Θα το ξαναπώ πάλι. Πρέπει ο κόσμος να αγαπήσει αυτή την προσπάθεια και να στηρίξει την ομάδα. Να στηρίξει όχι μόνο την ομάδα, να στηρίξει το γήπεδο, αυτό το στολίδι, γιατί αυτό χτίστηκε, έχουν επενδυθεί πολλά λεφτά και ακόμα μέσω του Δημάρχου γίνονται επενδύσεις μέσα στο γήπεδο για να παίξει η ομάδα στην Α1 κατηγορία. Δεν είναι εύκολο. Θέλει πολλές θυσίες και πάρα πολλά εξωαγωνιστικά πράγματα για να στηθεί ένα γήπεδο. Είναι κρίμα αυτή την προσπάθεια η ομάδα μαζί με το γήπεδο να μην στηριχθεί. Γιατί κακά τα ψέματα το γήπεδο, εάν δεν στηριχθεί και η ομάδα δεν είναι κοντά ο κόσμος, δυστυχώς θα έχουμε πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, είναι μεγάλη μου τιμή που μου κάνετε στο να ονομαστεί το γήπεδο Γιάννης Μπουρούσης. Αυτό μου δίνει περισσότερο ενέργεια και αγάπη προς την πόλη μου, όχι οικονομικά, αλλά να καταφέρω μαζί με τα παιδιά που είμαστε στο ΔΣ της ομάδας, με τον Δελιγιάννη και τα άλλα παιδιά, να καταφέρουμε αυτή η ομάδα να είναι για πολλά χρόνια στην Α1 κατηγορία και δεν είναι λόγια του αέρα, να καταφέρουμε, όπως έχω παίξει, το έχω ξαναπεί και έχω ζήσει στο εξωτερικό ομάδες, όπως είναι η Καρδίτσα πόλης, να παίζουν σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όχι βέβαια στην Ευρωλίγκα, αλλά σε άλλα πρωταθλήματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αυτός θα είναι ένας μεγάλος στόχος για μας και ένα όνειρο να το ζήσουμε και αυτό μαζί με την ομάδα και την πόλη μας. Και βέβαια, για μένα η Καρδίτσα δεν είναι μόνο η Καρδίτσα. Είναι τα Τρίκαλα, είναι η Λάρισα και ο Βόλος. Να έρθουν κοντά, οι αποστάσεις δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες, ώστε να έρθουν να απολαμβάνουν παιχνίδια της Α1 κατηγορίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι θερμά τον κύριο Τσάου και τον κύριο Αγοραστό για την τιμή που μου κάνουν και ότι αυτό το γήπεδο πήρε σάρκα και οστά με την προσπάθεια της ομάδας σας.